κυβέρνηση Τσίπρα στηρίζεται σε 152 βουλευτές και προχωράμε με την Προοδευτική Συμμαχία, μετά δηλαδή από το επιτυχημένο διαζύγιο με τον Πάνο Καμένο, που διατηρεί την κυβερνητική σταθερότητα και ανοίγει νέους ορίζοντες για την κυβερνητική πλειοψηφία, θα προχωρήσουν με πιο γοργούς ρυθμούς, εφόσον κερδίσουμε και το στοίχημα της επόμενης τετραετίας, όλα τα θέματα που σχετίζονται με το αίτημα της ισονομίας και της ισοπολιτείας. Και θέλω να σας πω επίσης ότι τα θετικά βήματα που έχουν γίνει ήδη από την ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με τη μειονότητα, αρχίζοντας να αντιμετωπίζουμε εκκρεμότητες και λάθη δεκαετιών, καταγράφονται στο ενεργητικό της Ελλάδας και βελτιώνουν τη γεωπολιτική μας θέση και το κύρος της Ελλάδας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα, η κυβέρνηση Τσίπρα, που πριν 4-5 χρόνια ήταν το μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη, σήμερα εισπράττει επένους ακόμη και από πολιτικούς μας αντιπάλους. Και δεν είναι τυχαίο ότι 3 πρόεδροι πολιτικών ομάδων, ο Ούντο Μπούνμαν από τους Σοσιαλιστές, η Σκά Κέλλερ από την Πράσινη και η Γκάμπη Τσίμερα από την Αριστερά, καθώς και ευρωβουλευτές ακόμη και από τη δεξιά, προτείνουν τον Τσίπρα και τον Ζάε για Νόμπελ Ειρήνης με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών για το 2019. Και δεν είναι τυχαίο και ότι μία πολύ σημαντική πνευματική προσωπικότητα με παγκόσμιο κύρος, όπως ο Πάπας, μιλά για τον Τσίπρα τόσο επενδυτικά, προτείνοντας Νόμπελ Ειρήνης για τον Τσίπρα. Αυτά είναι καλά για την Ελλάδα, είναι καλά για την πατρίδα. Λυπάμαι που σε μερικά αθηναϊκά κανάλια που έχουν ως ιδιοκτήτες διάφορους εφοπλιστές δεν υπάρχουν ως ειδήσεις, αλλά νομίζω ότι ο ελληνικός λαός στη μεγάλη του πλειοψηφία τα εκτιμά θετικά.